Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Αθανάσιος Καραμήτρος, είμαι επιμελητής στην πρώτη Ορθοπαιδική Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, ορθοπαιδικός χειρουργός. Και ξεκινώντας, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω το Προεδρείο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Νοστών και το Προεδρείο του ΕΛΕΟΣ για την πάντοτε τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω στις παρουσιάσεις των φθινοπερινών ημερών οστεοπόρωσης. Ξεκινάω την παρουσίαση του περιστατικού που αφορά σε άνδρα με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα με πρόσφατη έναρξη, επιμονή του άλλου παρά την αγωγή και εμφάνιση νευρολογική ημερολογία από τα κάτω άκρα λόγω στοπορωτικών καταγμάτων τη σπονδυλική στήλη. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντα το αρχείο τη κλινική τη δική μα και τη νευροχειρουργική κλινική που αντιμετωπίζει παρόμοια κατάγματα, δεν κατάφερα να βρω ασθενή ο οποίο να συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, όλε αυτέ τι συνθήκε που περιγράφει η παρουσίαση του περιστατικού. Και όπω θα δείτε και παρακάτω, αυτό είναι μάλλον η αλήθεια, γιατί αν και τα κατάγματα. Τα σπονδυλικά σε ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα εμφανίζονται νωρίς, ακόμα και λίγα χρόνια μετά την έναρξη της αγκυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας. Ωστόσο, αυτά που αντιμετωπίζουμε είναι περισσότερο μετά από χρόνια νόσησης και συνήθως είναι διαφορετικής μορφολογίας από τα συνηθισμένα compression fractures της οστεοπόρωσης. Έχουν διαφορετική μορφολογία, τουλάχιστον αυτά που εμφανίζουν η νευρολογική σημειολογία. Επέλεξα λοιπόν να σας παρουσιάσω δύο περιστατικά από την τρέχουσα βιβλιογραφία που προσεγγίζουν τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παρουσίαση του περιστατικού. Το πρώτο περιστατικό αφορά σε έναν άντρα 63 ετών με γνωστή από 30 ετίας αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, έπειτα από ένα επεισόδιο πτώσης από το ύψος του εμφάνισε χαμηλή οσφυαλγία. Υποβλήθηκε σε διερεύνηση με απλή ακτινογραφία και μαγνητική τομογραφία της οσφυγικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, ο περιοκανοστικός έλεγχος κατέδειξε ένα κάταγμα τριών κολωνών μεταξύ του θ12 και του ω1 σπονδύλου, ένα κάταγμα που με κατηγοριοποίηση κατά ντένις ανήκει στην κατηγορία 3β. Ο ασθενής αυτός, παρόλο που πριν το επεισόδιο της πτώσης δεν είχε κανένα νευρολογικό σύμπτωμα, όπως δεν είχε και νευρολογικά συμπτώματα αμέσως μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, εμφάνισε απώλεια μυϊκής ισχύως στην κλίμακα ίζια, ήταν στο τι, από το δεξί κάτω άκρο. Ο ασθενής μετά τη διερεύνηση και με δεδομένη την νευρολογική σημειολογία υπευλήθη σε οπίσθια σπονδυλοδεσία από το επίπεδο θ10 ως το επίπεδο ω1, 2-3 σπονδυλικά επίπεδα εγγύης και 3 σπονδυλικά επίπεδα περιφερικά του κατάγματος, με σημαντική βελτίωση της κλινικής εικόνας. Το visual analog score όσον αφορά τον πόνο, από 6 που ήταν προηχητικά, έπεσε στο 2 στον 1 μήνα μετά την επέμβαση, για να μηδενιστεί στους 3 μήνες μετά την επέμβαση, ενώ η νευρολογική του εικόνα επανήλθε στο τελείως φυσιολογικό ένα χρόνο μετά την επέμβαση. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο ασθενής αυτός με τα χειρητικά εμφάνισε ενοχλήματα από την κίστη, τα οποία όμως με συντηρητική θεραπεία και με εκπαίδευση της κίστης βελτιώθηκαν, εξαλείφθηκαν 2 μήνες μετά το χειρουργείο. Το δεύτερο περιστατικό αφορά σε άνδρα 74 ετών με ελεύθερο αναμνηστικό, μη καπνιστή, και αυτός ο ασθενής 2 εβδομάδες πριν την εμφάνισή του στο νοσοκομείο ανέφερε ένα επεισόδιο πτώσης από το ύψος του. Εμφάνισε οσφυαλγία, η οποία ήταν προοδευτικά επιδεινούμενη και συνοδευόταν από άλγο στην περιοχή των κλητών. Δεν είχε νευρολογική σημειολογία ο ασθενής αυτός, ενώ η απλή ακτινογραφία στην οποία υπευλήθη με την άφηξή του στο νοσοκομείο κατέδειξε την εικόνα σπονδυλικής στήλης μπαμπού. Πρόκειται για ασθενή λοιπόν με αδιάγνωστη αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα και κάταγμα συμπιεστικό στο ω3, ένα κάταγμα 2 κολωνών με τους τυπικούς χαρακτήρες των compression fractures της οστεοπόρωσης. Με δεδομένο ότι στους επαναλαμβανόμενους ελέγχους ακτινολογικούς σε follow-up μετά από 2 εβδομάδες έδειξε με περαιτέρω απώλεια ύψους στην απλή ακτινογραφία και επίσης δεν εμφάνισε βελτίωση με την ανταλγητική αγωγή της συμπτωματολογίας του, ο ασθενής αυτός οδηγήθηκε στο χειρουργείο και επεβλήθη σε κυφοπλαστική στο επίπεδο κυφοπλαστική με τσιμέντο στον ω3 σπόνδυλο που έφερε το σπονδυλικό κάταγμα. Και η μεταχειρητική πορεία του ασθενούς αυτού ήταν φυσιολογική και ο πόνος του υφέθηκε σημαντικά με τη χειρουργική επέμβαση. Όσον αφορά, πάμε τώρα να συζητήσουμε λίγο για την αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα και την οστεοπόρωση. Είναι γνωστό ότι στην αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα τα οστά του αξονικού σκελετού, η σπονδυλική στήλη και η λεκάνη, αποτελούν το κύριο όργανο στόχο της νόσου. Στην αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, η φλεγμονή οδηγεί σε απώλεια οστού στο σώμα του σπονδύλου, στο σπογκώδες οστό δηλαδή,
η οποία όμως συνοδεύεται από μια φάση παραγωγής νέου οστού στην περιφέρεια του σπονδυλού, το φιλιώδες οστό δηλαδή, στις οπίσθιες αρθρώσεις, στα τόξα, αλλά και στους παρασπονδυλικούς μαλακούς ιστούς, στους συνδέσμους της σπονδυλικής στήλης και τον σπονδύλιο δίσκο. Η χαμηλή οστική πυκνότητα σε ασθενείς με αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα απαντάται σε περισσότερο από το 50% των ασθενών. Σε μια σειρά με 80 RNS ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας στα 33 χρόνια και μόλις 8 χρόνια από την έναρξη της αγγυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας, το 35% εμφάνιζε οστεοπόρωση, όταν το αντίστοιχο νούμερο στο control group ήταν μόνο το 2,5%. Η χαμηλή οστική πυκνότητα, είτε στη σπονδυλική στήλη είτε στο ισχυό, μπορεί να εμφανίσει ήδη από τα αρχικά στάδια της αγγυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας, νωρίτερα δηλαδή από τα 10 έτη, και να είναι ανεξάρτητη από το βαθμό κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης και από το αν ασθενής ακολουθεί πρόγραμμα άσκησης ή όχι. Οι ασθενείς με αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα είναι κατά συνέπεια εκτεθειμένοι και σε αυξημένο κίνδυνο για οστεοπορωτικά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, όχι όμως σε μη σπονδυλικά κατάγματα. Τώρα, λαμβάνοντας κανείς υπόψη ότι η αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα είναι μια νόσος η οποία εμφανίζεται σε σχετικά νεαρές ηλικίες, την τρίτη με τέταρτη δεκαετία της ζωής, και δείχνει μια προτίμηση για το RN φύλλο, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε λίγο έξω από το target group της οστεοπόρωσης. Άρα, κανείς όταν βλέπει τέτοιους ασθενείς, νεαρούς άντρες με πρόσφατη έναρξη αγγυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας, θα πρέπει να είναι υποψιασμένος για το ενδεχόμενο να εμφανίζουν οστεοπόρωση. Ο κίνδυνος είναι αυξημένος σε ασθενείς με υψηλά BASRI και EMSA score, είναι ακτινολογικά score που βαθμολογούν την πρόοδο, την ακτινολογική της αγγυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας, οι ασθενείς με ενεργό νόσο και οι ασθενείς με υψηλές τιμές στους δείκτες φλεγμονής και οστικής απορρόφησης. Στη διερεύνηση του ασθενούς με αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, η μέτρηση της οστικής πυκνότητας με DEXA είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Δεν πάβει όμως να είναι ένα προβληματικό εργαλείο, γιατί οι ασθενείς με αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα έχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Στην προσωπική λήψη της DEXA, που είναι και η κλασική λήψη η οποία χρησιμοποιείται, οι τιμές που βλέπουμε και μπορεί να είναι φυσιολογικές ή λίγο χαμηλότερες από τις φυσιολογικές, είναι κατά κανόνα ψευδείς και ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι έχουν προχωρημένη νόσο. Και αυτό έχει να κάνει με την εμφάνιση οστεοφύτων στα μαλακά στοιχεία, στους συνδέσμους και στα οπίσια στοιχεία της σπονδυλικής στήλης, τα οποία δεν μπορούν να τα ξεχωρίσει η προστιοπίσια λήψη της σπονδυλικής, την προστιοπίσια λήψη της DEXA στην οσφυγική μοίρα. Επομένως, συνυπολογίζονται και δείχνουν ψευδώς καλύτερες τιμές οστικής πυκνότητας. Σαν εναλλακτική, προτάθηκε η λήψη της DEXA σε πλάγια θέση. Πλάγια λήψη, λοιπόν, στην οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Και εδώ τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα. Υπάρχουν μελέτες που δεν δείχνουν πλέον εκτή ή δείχνουν και εδώ να εμφανίζονται προβλήματα από τις αποτιτανώσεις στα μαλακά στοιχεία. Όπως και υπάρχουν και μελέτες οι οποίες όμως συνηγορούν στο ότι η lateral λήψη της DEXA είναι πιο χρήσιμη και πιο αξιόπιστη σε ασθενείς με αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα. Φαίνεται μάλιστα να υπάρχει εδώ μια συσχέτιση με το EMSA score. Δηλαδή, όσο πιο υψηλό το score αυτό, άρα όσο πιο υψηλές και πιο έντονες η οστεοφύτωση σε ασθενείς με αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, τόσο πιο χαμηλή εμφανίζεται η τιμή της οστικής πυκνότητας στην πλάγια DEXA. Άλλη μια εναλλακτική μέθοδος είναι η μέτρηση της οστικής πυκνότητας με PQCT στη σπονδυλική στήλη, όμως και εδώ δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία. Αυτό που δείχνουν αρκετές μελέτες είναι ότι υπάρχει μια συσχέτιση της μέτρησης οστικής πυκνότητας στο ισχύο, είτε στη διατροχαντήριο περιοχή, είτε στη συνολική τιμή του ισχύου των Αφιένα, με την εμφάνιση σπονδυλικών καταγμάτων. Άρα, μάλλον η μέτρηση στο ισχύο φαίνεται να πλησιάζει πιο κοντά στην πραγματική εκτίμηση των ασθενών με αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα όσον αφορά το κίνδυνο εμφάνισης σπονδυλικών καταγμάτων. Ωστόσο, με όλες τις εναλλακτικές θέσεις ή τους τρόπους εκτίμησης έχουμε προβλήματα, γιατί η χρήση τους είναι περιορισμένη και δεν έχει γίνει το κατάλληλο validation σε αυτές τις μεθόδους, ώστε να ξέρουμε τις φυσιολογικές τιμές, άρα να δούμε πόσο έξω από αυτές βρίσκονται οι ασθενείς με αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα. Η χρήση των bone turnover markers, των οστικής απορρόφησης, δεν φαίνεται να βοηθάει πάρα πολύ στην διάγνωση της οστεοπόρωσης στην ασθενή με αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα. Οι δείκτες αυτοί επηρεάζονται από τη βαρύτητα και τη δραστηριότητα της νόσου, αλλά και από την ανταπόκριση στη θεραπεία. Οπωσδήποτε όμως, ένας ασθενής με αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, ο οποίος υποβάλλεται σε διερεύνηση για οστεοπόρωση, θα πρέπει να διερευνάται όσον αφορά τα επίπεδα του οστείου και της βιταμίνης D, να διερευνάται για το ενδεχόμενο πιθανής δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης, και όταν μιλάμε μάλιστα και για άντρες ασθενείς που είναι σε νεαρή σχετικά ηλικία, θα πρέπει να γίνεται και ο έλεγχος υπογονάδισμού. Ένα σημείο που αξίζει προσοχής είναι ότι οι ασθενείς με αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα
επειδή λαμβάνουν για μεγάλα διαστήματα αντιφλεγμονώδη φάρμακα για τον έλεγχο της νόσου, χρησιμοποιούν συνήθως χρόνια βάση γαστροπροστασία, αναστολή της αντλίας πρωτονίων, οι οποίοι ενοχοποιούνται για δυσαπορρόφηση του ασβεστίου και οστεοπαινία σαν αποτέλεσμα αυτής. Άρα σε αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και ενδεχομένως, αν χρειαστεί, να διακόψουμε τα PPIs. Ο κίνδυνος του πόνου σπονδυλικών καταγμάτων ως αποτέλεσμα της οστεοπόρωσης σε ασθενείς με αγγυλοποιητική σπονδυλιαρθρίτιδα είναι και αυτός αυξημένος. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να φτάσει μέχρι και να ξεπεράσει και το 50%, όπως έχουν δείξει μερικές σειρές, παρόλο που άλλες τα νούμερα είναι πολύ χαμηλότερα, ξεκινούν από το 4%. Άρα και εδώ, ανάλογα με τις σειρές, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόκληση στα νούμερα, αλλά νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι ο κίνδυνος των σπονδυλικών καταγμάτων στους ασθενείς είναι αυξημένος. Έχει ενδιαφέρον η δεξιά εικόνα. Στη δεξιά εικόνα βλέπετε στο πάνω κομμάτι της εικόνας βλέπετε την αντιστοιχία ανάμεσα στα εκτιμόμενα κατάγματα του περιφερικού σκελετού και σε αυτά που πραγματικά συμβαίνουν σε ασθενείς με αγγυλοποιητική σπονδυλιαρθρίτιδα μέσα σε ένα βάθος περίπου 50 ετών. Όπως βλέπετε, οι δύο καμπύλες ακολουθούν παράλληλη πορεία όταν μιλάμε για κατάγματα στον περιφερικό σκελετό. Δείτε όμως πως η απόκληση υπάρχει ανάμεσα στα προσδοκόμενα κατάγματα και αυτά τα κατάγματα που συμβαίνουν τελικά, που παρατηρούμε τελικά, και ο αριθμός τους είναι πολύ μεγαλύτερος στους ασθενείς με αγγυλοποιητική σπονδυλιαρθρίτιδα. Οι ασθενείς με αγγυλοποιητική σπονδυλιαρθρίτιδα συχνά έχουν κύφωση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μετατοπίζεται το κέντρο βάρους του σώματος προς τα μπροστά και σε συνδυασμό με την ελαττωμένη ιδιοδεκτικότητα να έχουν συχνές πτώσεις. Αυτές οι συχνές πτώσεις, παίρνοντας πάνω σε μια άκαμπτη σπονδυλική στήλη με διαφορετική εμβιομηχανική συμπεριφορά, έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση καταγμάτων. Ο κίνδυνος κατάγματος φτάνει στο 14% στα 30 χρόνια από τη διάγνωση, όταν ο αντίστοιχος κίνδυνος σε ένα όμοιο control group είναι μόνο 3,4%. Τα κατάγματα αυτά συνηθέστερα συμβαίνουν στο επίπεδο μεταξύ του 8ου θωρακικού σπονδύλου και του 2ου οσφυγικού, ενώ είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι μόνο το ένα από τα 3 σπονδυλικά κατάγματα θα δώσουν τυπική κλινική σημειολογία και μπερδεύοντας πολλές φορές τους θεράποντες ιατρούς, αφού ο πόνος συνήθως αποδίδεται στην ίδια την νόσο και την πρόοδό της. Το άλλο πονηρό σημείο είναι ότι τα κατάγματα αυτά δεν αναγνωρίζονται εύκολα στις απλές ακτινογραφίες. Συνήθως θα χρειαστούν πιο εξειδικευμένες μελέτες, είτε αξιονική τομογραφία, είτε μαγνητική τομογραφία, είτε σπιτηριογράφημα. Και είναι κατάγματα τα οποία είναι διαφορετικά στην μορφολογία τους από τα συνήθως τοπορωτικά κατάγματα. Δεν είναι λοιπόν τα τυπικά compression fractures με απώλεια ύψους του σπονδυλικού σώματος, αλλά είναι κατάγματα τα οποία επεκτείνονται σε σπονδυλικά τόξα, σε αθρικές αποφύσεις ή συμβαίνουν διαμέσου των οστεοποιημένων συνδέσμων ή των οστεοποιημένων σπονδυλίου δίσκου, βάζοντας παράλληλα και σε κίνδυνο για την εμφάνιση νευρολογικής σημειολογίας. Στην εικόνα δεξιά μπορείτε να δείτε τις συνήθεις επιπλοκές των καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης σε ασθενείς με αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα. Φαίνεται λοιπόν ότι η σπονδυλική στήλη αλλάζει η μηχανική συμπεριφορά, συμπεριφέρεται σαν ένα μακρό οστόπια και όχι σαν μια ελαστική κατασκευή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σταθή κατάγματα τριών κολωνών, τα οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, συχνά συνοδεύονται από νευρολογική σημειολογία. Πώς αντιμετωπίζονται τα σπονδυλικά κατάγματα σε ασθενείς με αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα? Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία δημοσίευση από τον καθηγητή, τον κύριο Σάπκα, ο οποίος έχει μια μεγάλη σειρά με 22, αν θυμάμαι καλά, κατάγματα σπονδυλικής στήλης σε ασθενείς με αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά. Σε αυτή τη σειρά είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι τα περισσότερα από τα μισά κατάγματα αφορούν στην αυγενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Υπάρχει μόνο ένα κάταγμα με τους τυπικούς χαρακτήρες του οστεοπαιρωτικού κατάγματος, compression fracture. Τα περισσότερα κατάγματα είναι κατάγματα είτε των οπισθήνων στοιχείων, είτε κατάγματα τριών κολωνών, και όσα από αυτά έχουν νευρολογική σημειολογία ανοίγουν στην δεύτερη κατηγορία. Μιλάμε όταν έχουμε ασθενείς μας κατάγματα της σπονδυλικής στήλης, μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα κακής ποιότητας οστό, με πτωχή αναγεννητική ικανότητα. Άρα η συντηρητική θεραπεία στους ασθενείς αυτούς είναι προβληματική, συνοδεύεται από υψηλό κίνδυνο επιπλοκών από την ακινητοποίηση και τη χρήση κυδεμόνων. Και ακόμα και αν δεν συμβούν αυτές οι επιπλοκές, δεν είναι ασυνήθιστο τα κατάγματα αυτά με τη συντηρητική θεραπεία να οδηγηθούν σε μη πόρωση, σε ψευδάρθρωση, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα αστάθεια τη σπονδυλική στήλη στο επίπεδο του κατάγματο και δυνητικά μπορεί να εμφανιστεί νευρολογική σημειολογία ακόμη και σε απότερο χρόνο. Οι περισσότεροι λοιπόν συγγραφείς συμφωνούν πως η έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμάτων αυτών οδηγεί σε καλύτερη νευρολογική αποκατάσταση, σε λιγότερες επιπλοκές
Φυσικά, ταχύτερη και καλύτερη πόρωση και συνολική αύξηση της επιβίωσης των ασθενών με αγκυλοκριτική σπονδυλοαρθρίτιδα. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε πάντα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα οστό διαφορετικό ως προς την ποιότητά του και μια σπονδυλική στήλη διαφορετική ως προς την βιομηχανική της, πράγμα που βάζει περιορισμούς και τεχνικές δυσκολίες στις επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας συγκριτικά με τις αντίστοιχες επεμβάσεις στο γενικό πληθυσμό. Ως παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση σπονδυλικών καταγμάτων σε ασθενείς με αγκυλοκριτική σπονδυλαρθρίτιδα, ενοχικοποιείται το RM-φύλλο, το χαμηλό σωματικό βάρος, η χαμηλή τιμή οστικής πυκνότητας μετρούμενη στον αφιένα του μοιραίου είτε στο συνολικό ισχύο, η διάρκεια της νόσου, όσο πλησιάζουμε προς τα όσο περισσότερα χρόνια νιώσεις με αγκυλοκριτική σπονδυλαρθρίτιδα, τόσο υψηλότερος ο κίνδυνος για την εμφάνιση σπονδυλικών καταγμάτων. Θυμίζω όμως ότι τα κατάγματα αυτά μπορεί να συμβούν ακόμα και στα πρώτα χρόνια από την έναρξη της αγκυλοκριτικής σπονδυλαρθρίτιδας. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε ασθενείς με έντονη οστεοποίηση στα μαλακά στοιχεία, σε ασθενείς με ενεργό νόσο και υψηλούς ακτινολογικούς δείκτες για την αγκυλοκριτική σπονδυλαρθρίτιδα ή σε ασθενείς που εμφανίζουν περιφερική αρθροπάθεια και περιορισμό της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης. Ασθενείς με αγκυλοκριτική σπονδυλαρθρίτιδα που έχουν οστεοπόρωση θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία. Η οπιθεραπεία πάντοτε όταν ξεκινάμε να αντιμετωπίσουμε ένα ασθενή με οστεοπόρωση, οποιαδήποτε και αν η αιτία του, θα πρέπει να ξεκινάει με τη συμπλήρωση τυχών ελλειμμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D, διόρθωση των τιμών στις φυσιολογικές, με συμπληρώματα αν χρειάζεται. Σε ασθενείς με αγκυλοκριτική σπονδυλαρθρίτιδα είναι τεκμηριωμένο πια πως ο έλεγχος της ίδιας της νόσου της πρωτοπαθούς αγκυλοκριτικής σπονδυλαρθρίτιδας προλαμβάνει την οστική απώλεια. Χρήσιμα φάρμακα για τον έλεγχο της αγκυλοκριτικής σπονδυλαρθρίτιδας, η αναστολή του TNF-α, το οποίο φαίνεται ότι σαν ουσία με τον ενεργοποιώντας τους οστεοκλάστες αποτελεί ένα σημαντικό διαμεσολαβητή για την εμφάνιση οστεοπαινίας ή και οστεοπόρωσης σε ασθενείς με αγκυλοκριτική σπονδυλαρθρίτιδα. Έτσι λοιπόν, σε σειρά ασθενών οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με τέτοιες ουσίες, διαπιστώθηκε μια στατιστικά σημαντική αύξηση της οστικής πυκνότητας. Ενδιαφέρον όμως ότι αυτή η αύξηση της οστικής πυκνότητας δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση του κινδύνου των καταγμάτων. Δεν υπάρχει λοιπόν ένδειξη για τη θεραπεία με αναστολή του TNF-α ασθενών με αγκυλοκριτική σπονδυλαρθρίτιδα, αν δεν έχουν εικόνα ενεργού νόσου ή μόνο για την πρόληψη της οστεοπόρωσης και των καταγμάτων που θα επακολουθήσουν. Είναι περιορισμένη η καταγεγραμμένη εμπειρία από τη χρήση των διφοσφονικών για την οστεοπόρωση ασθενών με αγκυλοκριτική σπονδυλαρθρίτιδα. Τα διφοσφονικά έχουν χρησιμοποιηθεί και για τον έλεγχο της νόσου. Υπάρχει μια μελέτη με ενδοφλέβια χορήγηση ερυθρονάτης, η οποία φάνηκε να είναι εξίσου αποτελεσματική και στον έλεγχο της νόσου και αυξάνει την μέτρηση της οστικής πυκνότητας, με τον περιορισμό που η αύξηση αυτή μπορεί να έχει να κάνει με τη μέτρηση στην πλάγια λήψη της DEXA. Υπάρχει άλλη μια μελέτη με 5 χρόνια προοπτική μελέτη με 204 ασθενείς, οι οποίοι εμφάνισαν στατιστικά σημαντική αύξηση της οστικής πυκνότητας λαμβάνοντας διφοσφονικά. Άλλη μια μελέτη σε ασθενείς που έλαβαν αλενδρονάτη για ένα όμως μόνο χρόνο, δεν έδειξε καμία διαφορά στη μέτρηση οστικής πυκνότητας. Βέβαια, ο χρόνος θεραπείας εδώ είναι πολύ μικρός. Στη σκέψη, όταν αντιμετωπίζουμε ασθενείς με οστεοπόρωση και αγκυλοκριτική σπονδυλαρθρίτιδα, σίγουρα μπαίνει και το denosumab. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν την αλλαγή στο λόγο Ράνκελ και στροποτεγερίνης και την πιθανή συμμετοχή του Ράνκελ στην παθογένεση της χαμηλής οστικής πυκνότητας στην αγκυλοκριτική σπονδυλαρθρίτιδα. Άρα, υπό το πνεύμα αυτό, το denosumab θα μπορούσε να είναι πράγματι ένας χρήσιμος παράγοντας για τον έλεγχο της οστεοπόρωσης σε αυτούς τους ασθενείς. Και εδώ όμως η καταγεγραμμένη εμπειρία είναι μικρή. Φυσικά δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση η τεριπαρατίδη, πόσο στο αναβολικό φάρμακο μάλλον θα περιμένει κανείς να επιδεινώσει τις οστεοφυτικές αλλοιώσεις που προκαλεί η αγκυλοκριτική σπονδυλαρθρίτιδα. Και να μην ξεχνάμε ότι οι ασθενείς με αγκυλοκριτική σπονδυλαρθρίτιδα χρειάζονται ένα πρόγραμμα άσκησης με το βάρος του σώματος, με χαμηλές αναπηδήσεις και ένα σκησολόγιο ενδυνάμωσης και ισορροπίας. Ένα τέτοιο σκησολόγιο φαίνεται να βοηθάει και αφενός στη διατήρηση της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης, αλλά βοηθάει και στη διατήρηση οστικής πυκνότητας. Συνοπτικά, η χαμηλή οστική πυκνότητα, η οστεοπόρωση, οι οποίες συνοδεύονται από υψηλό κίνδυνο σπονδυλικών καταγμάτων, είναι πολύ συχνά σε ασθενείς με αγκυλοκριτική σπονδυλαρθρίτιδα. Και ακόμα και αν αυτό δεν το καταλαβαίναμε πριν από μερικά χρόνια, σήμερα είναι τεκμηριωμένο και κανείς θα πρέπει να έχει αυτό το πράγμα στο πίσω μέρος του μυαλού του, αντιμετωπίζοντας ασθενείς με αγκυλοκριτική σπονδυλαρθρίτιδα.
Είναι σημαντικό να κρατάμε στο μυαλό μας επίσης ότι η οστεοπόρος ή ο πιο υψηλός κίνδυνος καταγμάτων μπορεί να εμφανιστεί ήδη από τα αρχικά στάδια μετά τη διάγνωση της αγγυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας και όχι κατά ανάγκη μετά από πολλά χρόνια με την υποκείμενη νόσο. Έχουμε πρόβλημα στη διάγνωση. Η κλασική DEXA μπορεί να οδηγήσει σε υποεκτίμηση του προβλήματος, ενώ οι εναλλακτικές μέθοδοι δεν είναι καλά αξιολογημένες. Όμως, ασθενείς με αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα θα πρέπει να υποβάλλονται σε έναν αρχικό έλεγχο με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας μέσα στον πρώτο χρόνο από τη διάγνωση και να γίνεται επανέλεγχος ανά διετία, ειδικά αν υπάρχουν ενδείξεις ενεργού νόσου. Στη θεραπεία, πέρα από τη θεραπεία της οστεοπόρωσης, είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας ελέγχου της αγγυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας, ενδεχομένως με τη χρήση TNF inhibitors, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο και για την αναστολή της πρόοδου της αγγυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας, αλλά και για την αναστολή της οστεοπαινίας στους ασθενείς αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι σύντομα να μπορέσουμε να τα πούμε διαζώσεις στις επόμενες συναντήσεις του ΕΛΙΔΟΣ και της ΕΜΟ. Σας ευχαριστώ πολύ.